Περιπλάνηση στο Θεοφρούρη το περβόλι της Παναγιάς κατά τον ανώνυμο συναξαριστή τούτη η αναζήτηση. Τελευταίος σταθμός πριν από τα ιδεατά σύνορα του χρόνου και της εποχής, η Ουρανούπολη, η πύλη του ουρανού. Τούτο το ταξίδι στο χρόνο και τη βυζαντινή μνήμη πρέπει να είναι χωρίς αποσκευές. Μόνον με τη διάθεση για την προσέγγιση ενός άλλου κόσμου. Για μια μοναδική εμπειρία μέσα από τη βαθύτερη γνώση της μοναξιάς που δεν είναι απομόνωση και οδύνη αλλά εσωτερική άσκηση και περισυλλογή. Καθώς λέγει το ασκητικό τροπάρι του ασκητή Νικόδημου στο Άγιον Όρος, ανεβλάστησαν καρπία θάνατη του πνεύματος από δένδρα ουρανομίκη. Στο πνευματικό αυτό ταξίδι είναι σαν νοερά να προσεγγίζει ο ταξιδιώτης τη μεγάλη κρίση έτσι όπως ενορατικά την παρουσιάζει αυτή η αγιονορίτικη σύνθεση. Μοναχός που επιστρέφει στο ερμητήριό του έχει πια δρασκελίσει τα σύνορα του χρόνου και του τόπου, ζώντας τη συνειδητή μοναξιά όπως την οραματίστηκε ο ιδρυτής του αγιορείτικου μοναχισμού σε Κοινόβια, ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, πριν από 10 περίπου αιώνες, σε περίοδο ακμής του Βυζαντίου. Η ξερή ήχη του τάλαντου ή η πολυφωνική συμφωνία από τις καμπάνες που σημαίνουν με μοναδικό τρόπο στα αγιορείτικα μοναστήρια είναι το αδιάκοπο κάλεσμα που ακούει ο μοναχός ή ο ασκητής. Και με μιαν καθημερινή και επίπονη άσκηση αγωνίζεται να ξεπεράσει τους ανθρώπινους πειρασμούς, όπως εύγλωτα δείχνει αυτή η τοιχογραφία από τη Μονή Φιλοθέου. Σταυρωμένος ο μοναχός με τα βέλη στραμμένα πάνω του. Αλλά δεν κάμπτεται. Αντιμετωπίζει γαλήνια τις δοκιμασίες του κόσμου τούτου. Το Άγιον Όρος, με προνομιακό καθεστώς που το κατοχυρώνει το Σύνταγμα, είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους. Ιστορεί ο Ηλίας Βενέζης για αυτή την ιδεατή πύλη του ουρανού. Το Άγιον Όρος δεν είναι μόνον η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Είναι και η παράδοση του ελληνισμού, η έκφραση της διάρκειας και της αδιάσπαστης ενότητάς του. Στους μεγάλους χρόνους του Βυζαντίου, το Άγιον Όρος θα συνδέσει τους δύο κόσμους, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τον χριστιανισμό. Μια πολύ παλιά παράδοση ιστορεί πως παραπλέοντας η Παναγιά τον Άθο, άκουσε μια φωνή που έλεγε «Έστω ο τόπος τούτος σου κλήρος, περιβόλιόν σου και παράδεισος». Έτσι έμεινε η ποιητική ονομασία Άγιον Όρος το περβόλι της Παναγιάς. Διοικητική πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, οι Καριές. 20 οι μονές που συνθέτουν την ανεξάρτητη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους. Οι μονές Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβύρων,
Χελανδαρίου, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορα, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Δοχιαρίου, Καρακάλου, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος, Γρηγορίου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεήμονα και Κωνσταμονίτου. Εδώ στις Καριές έχουν τους εκπροσώπους των από έναν η κάθε μονή που συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα. Τα μοναστήρια διακρίνονται σε κοινόβια όπου όλοι οι μοναχοί έχουν τα πάντα κοινά και σε ιδιόρυθμα όπου διαιτώνται κάθε αυτόν κατά τον κανονισμό. Στις Καριές η Ιερά Επιστασία που δίνει τα διαμονητήρια στους επισκέπτες και το περίφημο Προτάτο. Ακόμη στις Καριές βρίσκεται και η Αθωνιάς Σχολή. Σε τούτη τη σχολή, που εύστοχα τη χαρακτήρισαν θεολογική ακαδημία, δίδαξαν αλλά και διαμορφώθηκαν μεγάλοι δάσκαλοι του γένους. Πρόδρομοι της ελευθερίας άπλωσαν στα σκοτεινά χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς το μεγάλο μήνυμα στον υπόδουλο ελληνισμό. Όπως ιστορεί ο μοναχός Γαβριήλ, ο Θεός ευλόγησε εις το Άγιον Όρος την ελευθερία του ελληνικού γένους. Ο χρόνος του Άγιον Όρος έχει το δικό του ρυθμό. Τα ρολόγια στα μεγάλα καμπαναριά ακολουθούν τη Βυζαντινή ώρα. Ο ταξιδιώτης που συνεχίζει τη διαχρονική του περιπλάνηση στη μια μονή έπειτα από την άλλη, στη μια αποκάλυψη έπειτα από την άλλη, ζει και αυτός σε τούτη την τόσο ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ιστορεί ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο κυραλέξανδρος των γραμμάτων μας. Εις το Άγιον Όρος, η φύση εφιλοτιμήθη να δώσει ιδιάζοντα την ατύπων μεγαλείου και πλαστικότητος. Κάθε μοναστήρι από αυτά που συνθέτουν τη μεγάλη αγιορείτικη πολιτεία είναι ανεξάρτητο, αυτοδιοίκητο και ελεύθερο. Έχει το δικό του εσωτερικό κανονισμό και διοικείται από τη γεροντία ή από την ιερή σύναξη. Ταξιδεύουμε στο Άγιον Όρος και είναι σαν γι' αυτό να ταξιδεύει μαζί μας σε τούτο το απλό συναξάρι από εικόνες και συγκινήσεις. Εδώ μας σταματάν τα καυσοκάλυβα ή καυσοκαλύβια. Το πρώτο έγινε γύρω από τον 14ο αιώνα και έπειτα τα άλλα από ασκητές που προτίμησαν την επίπονη άσκηση από την κοινοβιακή ζωή στις μονές. Σήμερα, από τα πολλά που ακόμη σώζονται σε τούτο το βράχο, τα περισσότερα μένουν πια ακατοίκητα. Ιστορεί ο Κώστας Ουράνης. Ταξιδεύοντας στο Άγιον Όρος, ζούμε το εξαίσιο ξετύλιγμα των κάβων, των όρμων, των πλαγιών και των μοναστηριών. Ένα-ένα περνάνε από τα μάτια μας σαν οράματα και χάνονται πίσω από τους κάβους που τους διαδέχονται άλλοι κάβοι. Διαφορετικά το ένα από το άλλο, στον όγκο και την αρχιτεκτονική, περιχλείουν ωστόσο τις ίδιες ζωές, τις ίδιες βυζαντινές τοιχογραφίες, την ίδια ατμόσφαιρα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Νικόλαος Λούβαρης. Το Άγιον Όρος συνεχίζει έναν πανάρχιον τρόπο ζωής που είναι απόρρια της ακατάλητης ορμής της ψυχής για το υπερβατικό. Oh,
Παλιός συναξαριστής υμνολογεί. Ο Αγιώνυμος Άθος είναι ο νοητός της Θεοτόκου ωραίος παράδεισος. Σε πολλά από τα μοναστήρια και τις σκήτες μόνασαν και σκήτεψαν εθναπόστολοι και φλογεροί δάσκαλοι του γένους που ευαγγελίστηκαν προδρομικά τη Λευτεριά και αγωνίστηκαν για αυτήν. Στη Μονή του Φιλοθέου, που είναι από τις παλιότερες και ιδρύθηκε γύρω από τον 10ο αιώνα, τότε περίπου που ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ίδρυσε τη Μονή Μεγής της Λαύρας, μόνασε για 17 χρόνια ο μεγάλος λαϊκός διδαχός και εθναπόστολος ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Πατροκοσμάς, στην πιο στιγνή περίοδο της σκλαβιάς, περπάτησε από τη μιαν άκρη ως την άλλη, στη σκλαβωμένη πατρίδα, ξεσηκώνοντας με τις διδαχές και τα φλογερά μηνύματά του το υπόδουλο γένος. Ίδρυσε παντού όπου πήγαινε σχολιά για το ελεύθερο φρόνημα των παιδιών και εκκλησιές για να μην χαθεί η πίστη. Και έμεινε ο Πατροκοσμάς σύμβολο λαϊκού διδαχού, μάρτυρας και αγωνιστής της Λευτεριάς, ανεμίζοντας το ταπεινό ράσο του στους αγέριδες των μελούμενων καιρών και ακούγοντας το μυστικό σήμαντρο. Όμως σημαίνει πάντα, πραγματικά και μεταφορικά, το σήμαντρο της αγρύπνιας που καλεί για εσωτερική εγρήγορση. Και είναι, καθώς γλαφυρά ιστορεί ο Γιώργος Θεοτοκάς, μια μεταφυσική εμπροστοφυλακή της Ορθοδοξίας, η σπουδαιότερη δίχως άλλου, ταγμένη να αγωνίζεται στις άκρες του πνεύματος για να διατηρεί την επαφή με τις μυστικές πηγές της πίστης. Το Βυζάντιο ελέπτυνε των Διονυσιακών και Απολώνιων άνθρωπων. Τον έστρεψε προς το βάθος του εαυτού του. Του έδωσε πνευματικών οφθαλμών και πνευματικών ους για να ερευνά τις αβύσεις του πνεύματος και να κροάζεται τα θεία απηχήματα. Και πολυσήμαντο κεφάλαιο στην πορεία και την εξέλιξη της θρησκευτικής τέχνης, η αγιορείτικη τέχνη στις πολλαπλές εκφράσεις της και ιδιαίτερα στην αγιογραφία. Ιστορημένος ο ναός της Μονής Φιλοθέου, διαχειρός Κωνσταντίνου και των αδελφών του Αθανασίου εκ πόλεως Κοριτζάς, εν έτη 1752, μηνύ Οκτωβρίου 7, αποτελεί μια αντιπροσωπευτική έκφραση της αγιορείτικης τέχνης.
αλλά σ' όλες τις αναρρύθμιτες εκκλησιές και παρεκκλήσια του Αγίου Όρους, επώνυμοι και σπουδαίοι αγιογράφοι, όπως ο Μανουήλ Πανσέλινος ή ο Θεοφάνης ο Έλληνας, αλλά και ανώνυμοι, ένθεοι όμως δημιουργοί, σκόρπισαν τα καλλιτεχνικά άνθη της ευλαβιάς τους παντού, σε μεγάλες τοιχογραφικές συνθέσεις ή σε φορητές εικόνες. Ιστορεί ο Φώτης Κόντογλου για τη Βυζαντινή τέχνη. Η τέχνη του Βυζαντίου με όλα τα εξωτερικά που δανείστηκε από την αρχαία είναι ολότελα διαφορετική στην ουσία της. Έφτασε σε κάποια πνευματικότητα που δεν τη γνώρισε άλλη φορά ο κόσμος. Ιστορεί χαρακτηριστικά ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Ανάμνηση των χιλίων χρόνων του Βυζαντίου, τέφρατο μαζί και λυκόφως στον ουρανό της Ορθοδοξίας, η τέχνη του Αγίου Όρους. Με τις τοιχογραφίες του Τόρος κωδικοποίησε τη ζωγραφική του Βυζαντίου. Με τέτοια μουσιακή αξία δεν υπάρχει κανένα άλλο μουσιακό μας μνημείο. Κάποιες φορές μας σταματά με έκπληξη ένας απροσδόκητα γιορταστικός και χαρούμενος χαρακτήρας που δίνει μια άλλη διάσταση σε τούτες τις αγιογραφικές συνθέσεις. Ενείτε τον Κύριον εν χορδές και οργάνης. Η χαρά της μουσικής και του χορού μέσα από την εξαίσια αυτή τοιχογραφία σε παρεκκλήσει της Μονής Μεγής της Λαύρας. Κάποιες φορές, με τις τοιχογραφίες ή τις φορητές εικόνες του Αγίου Όρους, είναι σαν να ζούμε τον αγιογραφικό κύκλο. Μεταφερόμαστε με αυτές νοερά στους χώρους που ιστορούν, όπως στην ευλογία του Ιορδάνη ποταμού, μέσα από τη βάπτιση. Στο αποκαλυπτικό όρος Θαβόρ, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την απεικόνιση της μεταμορφώσεως.
τούτος ο χρυσοκέντητος επιτάφιος θρήνος είναι σαν να μας μεταφέρει στο φοβερό ιερό κουβούκλιο στα Ιεροσόλυμα, όπου άγρυπνος ο γέροντας μοναχός πάνω από τον τάφο του Ιησού κρατά την παράδοση. Ο ενιαίος εσωτερικός χρόνος μέσα από την απλή πίστη και ο ενιαίος εσωτερικός τόπος. Σε μονές και σκήτες. Όπως γράφει ο Λίνος Πολίτης, μέσα στις συνταρακτικές μεταβολές του αιώνα μας, ο κόσμος του Αγίου Όρους είναι πάντα ίδιος και αμετεσάλευτος. Σαν το δέντρο που η μόνη κίνηση που ξέρει είναι να βυθίζει πιο βαθιά τις ρίζες του στη γη και να σηκώνει ψηλότερα τους κλόνους του προς τον ουρανό. Και κάτι ακόμη. Να είναι σαν το σήμαντρο της αγρύπνιας που μέσα στη βαθιά νύχτα καλεί σε γρήγορση και σε ολονυχτία. Για μια βαθιά περισυλλογή. Για μια εσωτερική ανίχνευση. Έχουν ένα στοιχείο έντονα μεγαλόπρεπο οι ολονυχτίες στο Άγιο Όρος με το αυστηρό βυζαντινό τελετουργικό. Βαΐων, ζήσαμε στην κατανυχτική ατμόσφαιρά τους. Απλή και συγκινητική μαρτυρία του άλλου Αλέξανδρου της λογοτεχνίας μας, του εξκιάθου Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, που εκφράζει έτσι τη συγκίνησή του από Άγιο Ρήτη και Ολονυχτία. Οι συνερθόντες μοναχοί μοιράζονται εις δύο χώρους, δεξιά και αριστερά με τους δομεστίχους των και κανονάρχας. Η αγρυπνία εις το Άγιον Όρος τελείται με όλη την τάξη και με όλους τους αυστηρούς κανόνας των μεγάλων μονών. Αλλά το θέαμα ήταν συγκινητικών μέχρι δακρύων όταν προσήλθαν οι μοναχοί να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων κατά ιεραρχικήν τάξην, προηγουμένου του αρχαιοτέρου πάντων. Είδαν πολλάς αγρυπνίας, αλλά η ήρεμος και κατανεκτική αυτή αγρυπνία μου εφάνει πολύ υψηλότερα. Ως μία ουράνιος παράστασης και παρησία, την οποίαν εις τον παράδεισον θα απολαμβάνουν οι δίκαιοι. Αυτή η κατανυκτική αναφορά του άλλου κύριε Αλέξανδρου για την αγιορείτικη αγρυπνία είναι σαν να γράφτηκε τώρα, κι ας ήταν στις αρχές του αιώνα μας. Γιατί το τελετουργικό, απόϊχος Βυζαντίου στην πιο λαμπρή του ώρα, σε όλες τις λειτουργίες, αλλά και τον καθημερινό αγιορείτικο βίο των μονών, μένει αναλύωτο, στενά δεμένο με την παράδοση. Βέβαια, το τελετουργικό των εορτών, όπως αυτό της ολονύχτιας λειτουργίας των Βαΐων, σκορπίζουν βάγια για το μεγάλο ερχομό. Απλός και βαθύς ο λόγος του Κόντουρου, του βλογημένου κυρφώτη της ζωντανής μας παράδοσης. Τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει η ταπεινή ορθοδοξία μας. Η καρδιά μου δακρύζει αληθινά από άγια χαρά και κατάνοιξη όταν τα παρακολουθώ. Thank you.
Έπειτα, σαν χαράζει η καινούργια μέρα για όλον τον άλλο κόσμο, μετά από την κατανυχτική ολονυχτία, οι μοναχοί πηγαίνουν στην τράπεζα, πάντα ακολουθώντας το τυπικό του αγιορείτικου βίου που έχει το δικό του απαρασάλευτο ωράριο. Μαζί τους, σύμφωνα με το απαράβατο τυπικό της αγιορείτικης φιλοξενίας, θα κάτσουν και οι ξένοι που βρίσκονται ταξιδιώτες ή μελετητές στη Μονή. Γράφει ο Φέδων Κουκουλές. Οι μοναχοί, καθόλου το χρονικό διάστημα του φαγητού, τηρούν σιωπή. Μη ψιθυρίζοντες, μη δε προκαλούντες θόρυβον, έστω και αν είναι ανάγκη να ζητήσουν τι. Προς ψυχικήν όμως ωφέλεια των εστιόντων, καθόλου το διάστημα του φαγητού, αναγνώστε, αναγιγνώσκουν από άβονος διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα, παραδείγματος χάριν, το συναξάριον του της ημέρας Αγίου. Έπειτα επιστρέφουν στα κελιά τους για να συνεχιστεί όπως κάθε μέρα, επί χρόνια, επί αιώνες, κάπου μια ολόκληρη χιλιετία, ο καθορισμένος ρυθμός της ζωής, της άσκησης και της δοκιμασίας. Ακόμη και για τον αιωνόβιο μοναχό που μένει ακίνητος στον εξώστη του ταπεινού κελιού του. Ακόμη και για τα ρολόγια, σα σταματημένα τότε, στη μακρινή λάμψη του Βυζαντίου. Όλα είναι σαν να περιμένουν κάποια μεγάλη ώρα. Την Άγια και φοβερή αποκάλυψη, ιστορημένη με δέος στην αγιορείτικη τοιχογραφία. Ενώ ο απλός μοναχός που αγωνίστηκε να περάσει τα σύνορα του κόσμου τούτου, σε αυτή την πύλη του ουρανού, καθώς αποκαλεί ο Λούβαρης στο Άγιον Όρος, ακολουθεί τον κλήρο και τη δοκιμασία που ο ίδιος διάλεξε. Και φρένεται με το δοξαστικό που σκορπίζουν οι καμπάνες στα βουνά και το πέλαγο, κάλεσμα και μαζί υπόμνηση χρέους. Γιατί αυτό το ιδεατό περβόλι που χάρισε ο Χριστός στην Παναγιά είναι από τη μια άκρη του ως την άλλη στη Χερσόνησο του Άθο κάλεσμα και υπόμνηση χρέους. Η ώρα της επιστροφής. Ο ιδεατός περίπλους της πύλης του ουρανού. Ιστορή γλαφυρά ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Η ψυχή ανασένει την νοσταλγία μιας άλλης, δικαιότερης ζωής. Στέκεις μετέωρος στα ύψη ανάμεσα γης και ουρανού, ξεδιψώντας με άνεμο, λαβαίνοντας για τροφή αμβροσία, στη γαλήνια λαχτάρα, την πλεισμονή του φωτός που καταλάμπει τον βίο. Η καρδιά κατακτά φεδρή μαζί με τα πουλιά τον ουρανό. Σφινωμένες αιώνες τώρα στους βράχους, βίγλες και επάλξεις μιας μοναστικής πολιτείας που την τυλίγουν οι θρύλοι μιας χιλιετίας, είναι σαν να μας ακολουθούν. Μαζί εικόνες, ψαλμωδίες, ήχοι από καμπάνες που δεν σβήνουν ποτέ. Ώρα της παράδοσης.
Ώρα του Αιγαίου. Ώρα του αγιορείτικου συναξαριού. Κάλεσμα μυστικής αγρύπνιας.